απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κίδων. Άνοδο των βάσεων σε 4 από τα 5 επιστημονικά πεδία καταγράφουν τα τελευταία στοιχεία από την πορεία των φετινών βάσεων εισαγωγής σε πανεπιστήμια και ΤΕΗ. Την κινητοποίηση των εισαγγελικών αρχών προκάλεσαν οι έλεγχοι των επιθεωρητών δημόσιας διοίκησης για την πείσνα με την προμήθεια τηλεχειριζόμενων συστημάτων από ΔΕΙΑ. Παρέμβαση του Διευθυντή Επικοινωνίας της ΔΕΗ για το θάνατο της 56χρονης τετραπληγικής. 25.000 οχήματα χωρίς ασφάλεια κυκλοφορούν στους δρόμους της Κρήτης. Τι προβλέπει ο νέος νόμος? Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Τον νυν Υπουργό Εθνικής Άμυνας Δημήτρη Αβραμόπουλο προτείνει η κυβέρνηση ως νέο επίτροπο της χώρας στην Κομισιόν, όπως ανακοινώθηκε από τη Γενική Γραμματεία Μέσων Ενημέρωσης. Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι σε συνέχεια της απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 16ης Ιουλίου, η κυβέρνηση ενημέρωσε με επιστολή τον νέο πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζαν-Κλοντ Γιούγκερ, ότι προτείνει τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Δημήτρη Αβραμόπουλο για τη θέση του Επιτρόπου στη νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Την ίδια ώρα, η σημερινή αναφορά προτροπή του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα προς τον Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά να μην περιμένει τον Φεβρουάριο και να ξεκινήσει νωρίτερα τη διαδικασία εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας, ανέβασε και πάλι στα ύψη την πολιτική αντιπαράθεση. Με μια λιτή ανακοίνωση δημοσιοποιήθηκε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι η απόφαση της κυβέρνησης να είναι ο Δημήτρης Αβραμόπουλος ο νέος επίτροπος της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριος Σαμαράς απέστειλε ήδη σχετική επιστολή στον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζαν-Κλοντ Γιούγκερ, στην οποία αναφέρεται ότι η ελληνική πρόταση για τη θέση του Επιτρόπου είναι ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας επικοινώνησε τηλεφωνικά το πρωί με τον Πρωθυπουργό, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρξει συνάντηση στο Μαξίμου μέσα στα επόμενα 24 ώρα. Ο Πρωθυπουργός ενημέρωσε την Τώρα Μπακογιάννη ότι δεν θα είναι αυτή που θα αναλάβει τη θέση του Επιτρόπου. Οι Επίτροποι αναλαμβάνουν καθήκοντα στις 10 Οκτωβρίου. Στη θέση του Δημήτρη Αβραμόπουλου στη Βουλή θα τοποθετηθεί ο Θανάσης Πλεύρης. Στο μεταξύ, οξύνεται η αντιπαράθεση κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας. Στην Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, ο Αλέξης Τσίπρας δήλωσε ότι η παρούσα Βουλή δεν έχει την πλειοψηφία των 180 βουλευτών και αναφέρει χαρακτηριστικά. Ιδού η Ρόδος. Αν είναι τόσο σίγουρος ότι τους έχει, ας μην περιμένει τον Φλεβάρι. Ωστόσο, όταν αρνείσαι να ανοίξει τη Βουλή, στο αίτημα 139 βουλευτών για την υπόθεση της ΔΕΗ, χωρίς να διστάζεις να παραβιάσεις το ίδιο το Σύνταγμα, μόνο και μόνο επειδή φοβάσαι ότι θα χάσεις τη δεδηλωμένη, είναι αστείο να επικαλείς ότι έχεις εξασφαλίσει 180 για την προεδρική εκλογή. Στον Αλέξη Τσίπρα απάντησε σε υψηλούς τόνους η Σοφία Βούλτεψη. Είναι προφανές ότι ο κύριος Τσίπρας αποφάσισε να γιορτάσει με το δικό του τυχοδιοκτικό τρόπο τα 40 χρόνια από την αποκατάσταση της δημοκρατίας στην πατρίδα μας. Προκειμένου να αυξήσει τον αριθμό των υπέρμαχων του κοινοβουλευτισμού στους 139, δεν διστάζει να συναθρήσει και τις ψήφους των βουλευτών της Χρυσής Αυγής, αναζητώντας τις ακόμη και στις φυλακές Κορυδαλού. Και το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί το ΣΥΡΙΖΑ για διχαστικές απόψεις. Πρωτοφανής όμως είναι η συμπερίληψη από τον κύριο Τσίπρα με ομό και κοινικό τρόπο των βουλευτών της νεοναζιστικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής στο δίθεν μέτωπο των 139 βουλευτών για τη Μικρή ΔΕΗ. Το ΚΚΕ πάντως δεν νομίζουμε ότι εξουσιοδότησε τον κύριο Τσίπρα να μιλάει εξ ονόματός του. Την κινητοποίηση των εισαγγελικών αρχών προκάλεσαν, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Έθνος, οι έλεγχοι των επιθεωρητών δημόσιας διοίκησης για την πείσνα με την προμήθεια τηλεχειριζόμενων συστημάτων από δημοτικές επιχειρήσεις ίδρυυσης αποχέτευσης. Στο δημοσίευμα της εφημερίδας, εκτός από τις ΔΕΙΑ Καβάλας, Άρτας, Χαλκίδας, αναφέρεται και η ΔΕΙΑ Χανίων ως μία από τις δημοτικές επιχειρήσεις που δεν απογράφησαν και φαίνεται να υπήρξε κόλπο γκρόσο με την προμήθεια τηλεχειριζόμενων συστημάτων. Σκάνδαλο εκατομμυρίων ευρώ σε δημοτικές επιχειρήσεις που δεν έχουν απογραφεί, αποκαλύπτει δημοσίευμα του Έθνους της Κυριακής, αναφέροντας μάλιστα και τη ΔΕΙΑ Χανίων ως μία από τις επιχειρήσεις που ελέγχονται από τις εισαγγελικές αρχές για συμμετοχή σε μεγάλο κόλπο που είχε στηθεί με μελέτες και έργα που αφορούσαν τον τηλεχειρισμό συστημάτων ίδρυυσης. Πάντως η διοίκηση της ΔΕΙΑ τονίζω ότι η επιχείρηση ελέγχθηκε από την αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης χωρίς να προκύψει κάτι το μεμπτό. Υπήρχε μία έρευνα από τον επιθεωρητή δημόσιας διοίκησης, τον κύριο Ρακιντζή. Υπήρχε ένα έγγραφο λοιπόν
στο οποίο υπήρχε μία εξέταση για κάποιες ΔΕΙΑ οι οποίες είχαν προβεί σε κάποιες προμήθειες. Η δικιά μας ΔΕΙΑ δεν είχε προβεί σε προμήθεια. Ο ίδιος ο επιθεωρητής της δημόσιας διοίκησης συνιστούσε για κάποιες ΔΕΙΑ να παραπευθούν στον εισαγγελέα. Για τη δική μας ΔΕΙΑ συνιστούσε να γίνει έλεγχος από την αποκεντρωμένη διοίκηση. Ο έλεγχος αυτός έγινε και η ΔΕΙΑ, τα όργανα της δηλαδή, απαλλάχθηκαν. Πρωταγωνιστικό ρόλο στο σκάνδαλο φέρεται να έχει ένας υπάλληλος του Υπουργείου Ανάπτυξης, ο οποίος σύμφωνα με το πόρισμα του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης αξιοποιούσε τη θέση του προκειμένου να αναλάβει τις μελέτες για έργα τηλεχειρισμού των συστημάτων ίδρυυσης ώστε να διαμορφώσει τους όρους του διαγωνισμού προς όφελος συγκεκριμένων εταιριών. Αυτό είναι το πρόσωπο που συνδέει τη ΔΕΙΑΧ με την υπόθεση. Αυτό που είχαμε κάνει εμείς δεν ήταν κάποια προμήθεια συστήματος τηλελέγχου, αλλά ήταν μια ανάθεση για να βοηθηθεί η ΔΕΙΑΧ να συντάξει τις προδιαγραφές στα τεύχη δημοπράτησης για να προβεί σε προμήθεια. Η προμήθεια που, στην οποία προέβη έγινε με ανοιχτό διαγωνισμό. Όλες οι διαδικασίες ήταν εντάξει και η ΔΕΙΑΧ ελέγχθηκε διότι αυτό στον οποίο ανατέθηκε εμπλεκότανε σε αυτό που λέει το δημοσίευμα. Το δημοσίευμα του Έθνους συνδέει το σκάνδαλο με την άρνηση κάποιων δημοτικών επιχειρήσεων να απογραφούν, επισημένοντας ότι ενισχύονται οι υποψίες για αδιαφάνεια και κακοδιαχείριση στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις στον ΟΤΑ. Από την πλευρά της, η Νίκη Αποστολάκη τονίζει ότι η ΔΕΙΑΧ δεν έχει προχωρήσει σε απογραφή λόγω προσφυγής του Σωματείου Εργαζομένων στη δικαιοσύνη. Πάντως αυτό που λέει το δημοσίευμα ότι αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο κάποιες ΔΕΙΑ, ας μιλήσουμε για τυχανίων, δεν έχουν προβεί σε προδιαγραφή, είναι προδήλως λανθασμένο και ψευδές, τουλάχιστον όσον αφορά τυχανίων, διότι η Χανίων έχει, σας έχω στείλει στη δημοσιότητα, προσωρινή διαταγή που της το απαγορεύει και είναι υποχρεωμένη να τη σεβαστεί και να περιμένει την απόφαση του δικαστηρίου για να δει αν θα κάνει ή δεν θα κάνει απογραφή. Η προσφυγή των εργαζομένων της ΔΕΙΑΧ έχει προγραμματιστεί να εκδικαστεί στις 26 Αυγούστου. Άνοδο των βάσεων σε 4 από τα 5 επιστημονικά πεδία καταγράφουν τα τελευταία στοιχεία από την πορεία των φετινών βάσεων εισαγωγής σε πανεπιστήμια και ΤΕΗ που αναμένεται να ανακοινωθούν περί τα τέλη Αυγούστου. Το ασανσέρ των φετινών βάσεων επηρεάζεται κατά κύριο λόγο από τα ευκολότερα θέματα σε σχέση με τα αντίστοιχα περσινά, αλλά και από τις μετεγγραφές που όθησαν πολλούς υποψηφίους να δηλώσουν χαμηλόβαθμα τμήματα της περιφέρειας, προκειμένου μετά να επιστρέψουν στα μεγάλα αστικά κέντρα. Ανωδική εκτιμάται ότι θα είναι η πορεία των βάσεων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Εκπαιδευτικοί αναλυτές κάνουν λόγο για άνοδο στις περιζήτητες ιατρικές, νομικές αλλά και στις στρατιωτικές σχολές λόγω της εξασφαλισμένης θέσης στο δημόσιο, αλλά και στις δημοφιλείς πολυτεχνικές σχολές, όπου η άνοδος αναμένεται να ξεπεράσει και τα 800 μόρια. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, ο φετινός αστάθμητος παράγοντας της πορείας των βάσεων είναι οι χιλιάδες υποψήφοι που πληρούν τα κριτήρια των μετεγγραφών και θα κινηθούν σε απρόβλεπτες σχολές με βάση τα παλαιότερα δεδομένα. Στην ταυτότητα των φετινών εξετάσεων καταγράφεται ότι στις βάσεις του πρώτου, του δεύτερου και του τέταρτου επιστημονικού πεδίου οι βάσεις θα κινηθούν ανωδικά, ενώ στο πέμπτο επιστημονικό πεδίο εκτιμάται ότι οι βάσεις σε κάποια τμήματα θα κινηθούν πτωτικά. Σύμφωνα με όλες τις εκτιμήσεις, οι βάσεις συγκρατούνται στα περσινά επίπεδα σε περιζήτητα οικονομικά τμήματα. Πτωτική πορεία αναμένεται να ακολουθήσουν τα παιδαγωγικά τμήματα, καθώς δεν υπάρχει πλέον μεγάλη ζήτηση από τους υποψηφίους λόγω της μείωσης των διορισμών στο δημόσιο. Επίσης, σύμφωνα με την ανάλυση των στοιχείων, αρκετά τμήματα των ΤΕΗ του 5ου επιστημονικού πεδίου αναμένεται να έχουν πτωτική πορεία. Πιο αναλυτικά, στο πρώτο πεδίο αναμένεται άνοδος των βάσεων, ενώ στη νομική Αθηνών η βάση εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 18.800 μόρια. Στη νομική Θεσσαλονίκης θα είναι στα 18.700 και στη νομική Θράκη στα 18.300 μόρια. Η φιλολογία Αθήνας θα είναι στα 17.650 μόρια. Στο δεύτερο και στο τέταρτο πεδίο, ανάκαμψη της ανόδου των βάσεων φαίνεται ότι βάζουν τα ειδικά μαθήματα για την αρχιτεκτονική, ενώ ανωδική θα είναι η πορεία στις περιζήτητες σχολές του Πολυτεχνείου, όπως πολιτική μηχανική και μηχανολόγη μηχανική. Στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, η Σχολή Πολιτικών Μηχανικών αναμένεται να εκτιναχθεί στα 17.800 μόρια, ενώ στα 15.000 θα είναι η αντίστοιχη βάση στη Σχολή του Πανεπιστημίου Θράκης. Στα 18.180 μόρια αναμένεται να φτάσει η Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Στο τρίτο πεδίο, η Ιατρική Αθηνών αναμένεται να φτάσει τα 19.190 μόρια, δηλαδή 274 περισσότερα σε σχέση με πέρυσι.
Ίδια σχολή στο Πανεπιστήμιο Αλεξανδρούπολης στα 18.250 μόρια, ενώ η οδοντιατρική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στα 18.070 μόρια. Τέλος, στο πέμπτο πεδίο, η αύξηση των θέσεων αλλά και των καλών επιδόσεων αναμένεται να συγκρατήσουν τις βάσεις στα περσινά επίπεδα, ενώ άνοδος θα καταγραφεί μόνο στα περιζήτητα τμήματα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου Πειραιά. Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης Αθήνας υπολογίζεται στα 15.550 μόρια, το Τμήμα Λογιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στα 16.950, ενώ το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης Πειραιά εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στα 14.300 μόρια. Παρέμβαση στην πρωινή εκπομπή του Μέγκα για το θέμα της 56χρονης τετραπληγικής που πέθανε επειδή η ΔΕΗ της έκοψε το ρεύμα, έκανε ο διευθυντής επικοινωνίας της ΔΕΗ, Κίμων Στεριώτης. Σύμφωνα με το διευθυντή, η συγκεκριμένη γυναίκα δεν είχε καταχωρηθεί στο Μητρό Ευάλωτων Προσώπων, κάτι που αναφέρθηκε και στη χθεσινή ανακοίνωση του οργανισμού. Γι' αυτό η ΔΕΗ όρισε δικό της πραγματογνώμονα για να διαλευκανθούν τα αίτια του θανάτου της 56χρονης. Ψυχραιμία και αυτοσυγκράτηση στην υπόθεση του θανάτου της Ευτυχίας Ποποδάκη ζήτησε ο διευθυντής επικοινωνίας της ΔΕΗ, Κίμων Στεριώτης, μιλώντας στην πρωινή εκπομπή του Μέγκα, χωρίς ωστόσο να δώσει ουσιαστικές απαντήσεις στα ερωτήματα που συνοδεύουν το τραγικό περιστατικό. Αυτή τη στιγμή η υπόθεση της έτυχης γυναίκας, για την οποία εκφράζουμε τη βαθιά μας λήψη, βρίσκεται, εξετάζεται από την αρμόδια εισαγγελική αρχή. Υπάρχει εισαγγελική παραγγελία και πρέπει να περιμένουμε τα πορίσματα, τα ιατροδικαστικά και άλλα, προκειμένου να βγάλουμε ακριβή συμπεράσματα. Θερμή παράκληση προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε αυτά που λέμε, γιατί πρέπει να δούμε τα ακριβή αίτια του θανάτου. Ο κύριος Στεριώτης επανέλαβε ότι η ΔΕΗ δεν θα μπορούσε να γνωρίζει πως στη συγκεκριμένη οικία υπάρχει άτομο που χρήζει μηχανικής υποστήριξης, με την οικογένεια της 56χρονης πάντως να καταρρύπτει τον ισχυρισμό του. Εσείς έχετε ενημέρωση ότι η ΔΕΗ είχε στα χέρια της χαρτιά και από τον κύριο Σταθάκη του ΣΥΡΙΖΑ ότι αυτή η γυναίκα είχε ανάγκη από ρεύμα και ότι δεν έπρεπε να κοπεί αυτό το ρεύμα? Δεν υπάρχουν τέτοια στοιχεία και εμείς αυτό που ξέρουμε, και είναι νομική υποχρέωση όλων, ότι πρέπει να υποβάλλονται με μια πολύ απλή διαδικασία, είτε μέσω τηλεφώνου είτε μέσω του ίντερνετ. Ο καθένας δικαιούχος παίρνει τον αριθμό, ένα αριθμό πρωτοκόλλου, ας το πούμε ένα password, το οποίο χρησιμοποιεί και βεβαίως εγκρίνεται ή όχι η αίτησή του. Έχουμε στην κατοχή μας, και το ξέρει η ΔΕΗ, έγγραφο με το οποίο αποδεικνύεται η επαφή η οποία είχε ο ίδιος ο διευθυντής του υποκαταστήματος της ΔΕΗ για το θέμα το συγκεκριμένο της κυρίας Παπαδάκη, με το οποίο μάλιστα ο ίδιος έδωσε οδηγίες πώς θα χειριστούν το θέμα παραπέρα. Στην ίδια εκπομπή ήταν καλεσμένος και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Παναγιώτης Λαφαζάνης, ο οποίος άσκησε σκληρή κριτική στη ΔΕΗ τόσο για την απόφασή της να διακόψει την παροχή ρεύματος στην οικία της Ευτυχίας Παπαδάκη, όσο και για τη μετέπειτα στάση της. Έπρεπε να κρύβονται αυτή τη στιγμή. Να κρύβονται. Είναι δυνατόν τώρα να λέει αυτές τις δικαιολογίες, προφάσεις εν αμαρτίες? Μα μιλάμε για μια γυναίκα η οποία ζούσε από το ηλεκτρικό ρεύμα. Ζούσε κυριολεκτικά. Λοιπόν, και τις το κόβουνε και λέει δεν ήξερα, δεν άκουσα, δεν είδα. Και δεν μου λέτε έτσι κόβουν τα σπίτια της ΔΕΗ τώρα? Το ρεύμα στα σπίτια, έτσι το κόβουνε? Έτσι το κόβουνε? Πάνε και τραβάνε το καλώδιο και τέρμα? Πλήθος αρνητικών σχολείων προκάλεσε και η απόφαση της ΔΕΗ να ορίσει δικό της τεχνικό σύμβουλο, ο οποίος επέβλεψε την νεκροψία νεκροτομή στη σωρό της άτυχης Χανιώτισσας. Σε εφαρμογή αποφάσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, η ΔΕΗ παρέχει το κοινωνικό τιμολόγιο με μειωμένη τιμή ρεύματος έως και 42% σε ευπαθείς ομάδες καταναλωτών. Οι αιτήσεις για το κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο υποβάλλονται ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά στο 11770. Μειωμένος έως και 42% θα έρχεται ο λογαριασμός της ΔΕΗ σε ευπαθείς ομάδες καταναλωτών, καθώς τίθενται σε εφαρμογή οι αποφάσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για το κοινωνικό τιμολόγιο. Είναι πάρα πολλοί που δεν μπορούν να τα απεξέλθουν λόγω της γενικότερης κρίσης που υπάρχει, και νομίζω ότι πρέπει να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να αυτοί οι άνθρωποι να τύχουν της αντιμετώπισης που πραγματικά αξίζει για αυτούς λόγω της δύσκολης κατάστασης. Παίρνουν τα χαράτσα και το ρεύμα και όλα μαζί. Μας έχουν διαλύσει. Μια ελάφρυνση και για όσο περισσότερος γίνει, τόσο καλύτερο. Α,
Όλοι είμαστε πιεσμένοι πια οικονομικά. Το κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ επεκτείνεται και τώρα όχι μόνο μακροχρόνια άνεργοι, αλλά και τρεις μήνες άνεργοι θα έχουν καλύτερες τιμές στο ρεύμα. Θεωρείτε ότι είναι κάτι που το χρειαζόμαστε, υπάρχουν άνθρωποι? Ναι, σίγουρα είναι απαραίτητο. Είναι απαραίτητο αυτό να γίνουν μειώσεις. Διότι υπάρχει μεγάλη κρίση και μεγάλη ανεργία έξω. Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Το κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο εφαρμόζεται στο σύνολο της τετραμηνιαίας κατανάλωσης εφόσον. Η κατανάλωση αφορά σε κάλυψη αναγκών της κύριας κατοικίας του δικαιούχου, η παροχή ρεύματος είναι στο όνομα του δικαιούχου ή της συζύγου, η κατανάλωση είναι μεγαλύτερη ίση με 200 κιλοβατόρες ανά τετράμινο, η συνολική τετραμηνιαία κατανάλωση δεν υπερβαίνει τα όρια κατανάλωσης που ορίζονται για κάθε κατηγορία δικαιούχου. Δικαιούχοι στο κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ είναι άτομα με χαμηλό εισόδημα, γονείς με τρία προστατευόμενα τέκνα, μακροχρόνια άνεργοι, άτομα με αναπηρία, άτομα που χρήζουν μηχανικής υποστήριξης. Όσοι θέλουν να υποβάλουν αίτηση, χρειάζεται να γνωρίζουν τα στοιχεία της παροχής τους, τα στοιχεία της αστυνομικής τους ταυτότητας και το άφημί τους. Στην περίπτωση των ατόμων που χρήζουν μηχανικής υποστήριξης, οφείλουν να δηλώσουν επιπλέον τον αριθμό άμκα τους, τον ασφαλιστικό τους φορέα, τον αριθμό πρωτοκόλλου βεβαίωσης του κρατικού ασφαλιστικού φορέα. Στα ύψη σήμερα κίνηση στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης με τους επιβάτες που από το πρωί ως τη νύχτα θα περάσουν από τις εγκαταστάσεις, να υπολογίζεται ότι θα ξεπεράσουν τις 26.000 άνθρωποι από κάθε γωνιά του κόσμου που πέρασαν τις διακοπές τους στην Κρήτη, απολαμβάνοντας ήλιο, θάλασσα, μοναδικές γεύσεις, ιστορία και πολιτισμό, αλλά και Έλληνες σήμερα επιβιβάζονται σε αεροσκάφη σε κάποια από τις περισσότερες από 150 προγραμματισμένες πτήσεις. Ρεκόρ αφήξεων έσπασε σήμερα το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης του Ηρακλείου, καταγράφοντας το μεγαλύτερο μέχρι στιγμής αριθμό πτήσεων για το φετινό καλοκαίρι. Συνολικά 155 πτήσεις εκτελέστηκαν από και προς τον Διεθνή Αερολιμένα, με τους επιβάτες να αριθμούν τους 26.000. Αυτή η Κυριακή, το τέλος του Ιουλίου και η πρώτη βδομάδα του Αυγούστου, είναι οι πιο δυναμικές βδομάδες τουριστικής μετακίνησης. Αυτήν την Κυριακή έχουμε 155 αφήξεις αεροσκαφών. Την άλλη Κυριακή έχουμε 160-162. Εκεί θα κοιμαθεί. Μακάρι να συνεχίσουν και οι επόμενες Κυριακές φυσικά το ίδιο νούμερο. Οι σημερινές πτήσεις εξωτερικού μετέφεραν στην Κρήτη επισκέπτες από την Αγγλία, τη Γερμανία, τη Γαλλία και τη Ρωσία. Από την 1η Ιουλίου μέχρι χθες στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης αποβιβάστηκαν 446.000 επιβάτες από το εξωτερικό και 36.500 από το εξωτερικό. Είναι γύρω στο 3% περισσότερο από πέρσι. Αυτό για να διευκρινίσω, αυτό είναι αφιχθέντες επιβάτες. Δεν είναι ούτε διανυκτερεύσεις, ούτε τουριστικό συνάλλαγμα, έτσι. Είναι αφιχθέντες επιβάτες. Αυτοί ήρθανε φέτος μέσω του αεροδρομίου του Ηρακλείου. Έχουν πάει και στο αεροδρόμιο των Χανίων και εκεί υπάρχει μια καλή αύξηση. Πιστεύουμε ότι ο Αύγουστος θα συνεχίσει σε αυτά τα επίπεδα και ο Σεπτέμβριος, ο Οκτώβριος είναι οι μήνες οι οποίοι μπορούν να μας δώσουν και περισσότερα μεγαλύτερα ποσοστά στην αύξηση τη φετινή. Οι υπεύθυνοι και το προσωπικό του αεροδρομίου Νίκος Καζαντζάκης καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου ο αερολιμένας να λειτουργεί ομαλά, ακόμη και ημέρες σαν τη σημερινή που η κίνηση βρίσκεται στο κόκκινο. Δεν λείπουν ωστόσο οι εικόνες με τις ουρές των επιβατών, αλλά και τα μικροπροβλήματα σε θέματα όπως αυτό της καθαριότητας. Προβλήματα θα έχουμε και βλάβες θα έχουμε, διότι όταν δουλεύουν τα μηχανήματα βγάζουν βλάβες, έτσι. Το χειμώνα που δεν δουλεύει τίποτα είναι όλα στην εντέλεια. Έχουν γίνει συντηρήσεις, είμαστε όλοι εδώ να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε κατάσταση μπορεί να συμβεί. Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά, με μικροπροβλήματα και μικροσυνοστισμούς οι οποίοι θα υπάρχουν από μικρή μέχρι λίγο μεγαλύτερη. Γιατί το πρόβλημα στο Ηράκλειο είναι ότι υπάρχουν κάποιες μέρες και κάποιες ώρες που πραγματικά είναι πολύς ο κόσμος για το υπάρχον αεροδρόμιο. Δηλαδή Κυριακή πρωί σήμερα με 55 πτήσεις και αυτές να έρχονται μέσα σε 2-3 ώρες είναι μεγάλο νούμερο. Την επόμενη Κυριακή η εικόνα στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου θα είναι ανάλογη με τη σημερινή, καθώς έχουν προγραμματιστεί 162 πτήσεις που αναμένεται να μεταφέρουν 29.000 επιβάτες. Η Κρήτη συνεχίζει να δέχεται κατά κύματα επισκέπτες του καλοκαιριού από χώρες του εξωτερικού αλλά και από περιοχές εντός Ελλάδας, ενώ χιλιάδες είναι και οι τουρίστες που αποχαιρετούν το νησί μας, ολοκληρώνοντας τις διακοπές τους στα μέσα της σεζόν. 400.000 διοικητικές αποφάσεις βρίσκονται σε εκκρεμότητα με αποτέλεσμα να δημιουργούν πονοκέφαλο και εκνευρισμό στους επικεφαλείς της Τρόικας. Την ίδια ώρα, ένα άλλο θέμα είναι η τρέχουσα κατάσταση στον τομέα των υπερχρεωμένων οικοκυριών. Οι εκπρόσωποι της Τρόικας ήταν ενημερωμένοι για τις μεγάλες καθυστερήσεις, όπως και για τις μακρινές δικάσιμους που ορίζονται για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά στα ειρηνοδικεία ολόκληρης της χώρας. Σοκ προκαλούν σε στελέχη της Τρόικας και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας οι 400.000 εκκρεμείς υποθέσεις στα διοικητικά δικαστήρια της χώρας. Από αυτές, οι 81.000 είναι αδίκασες φορολογικές υποθέσεις στα διοικητικά πρωτοδικεία
και 15.000 στα διοικητικά εφετεία. Οι συναντήσεις των εκπροσώπων των δανειστών με στελέχη του Υπουργείου Δικαιοσύνης είχαν, όπως αναφέρει το Βήμα της Κυριακής ως αντικείμενο, πώς θα εκαθαριστούν σύντομα όλες αυτές οι υποθέσεις και πώς θα εισπραχτούν τα αναμενόμενα. Οι πιέσεις από την άλλη πλευρά είναι έντονες και αφορούν και τις υποθέσεις για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά στα ελληνοδικεία της χώρας. Σύμφωνα με πληροφορίες, στη συνάντηση του Χόρστ Ράιχενμπαχ με τον Υπουργό Δικαιοσύνης Χάλαμπο Αθανασίου την περασμένη Πέμπτη, συμφωνήθηκε να δοθεί το ποσό του 1 εκατομμυρίου ευρώ από την Task Force και να διατεθεί σε υποδομή και τεχνογνωσία ώστε να υπάρξουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για την ταχεία εκαθάριση των υποθέσεων με σύγχρονους θεσμούς όπως η ηλεκτρονική επίλυση ή η εξοδικαστική διευθέτηση των διαφορών. Είναι ένα γενικότερο φαινόμενο το οποίο εμφανίζεται συμφόρηση στον τομέα της δικαιοσύνης. Οι δικαστές και οι υπάλληλοι δεν επαρκούν, ακόμα δεν επαρκούν και οι χώροι στους οποίους δικάζομαι σήμερα. Το γεγονός ότι εκκρεμούν 400.000 διοικητικές αποφάσεις προκάλεσε έντονο πονοκέφαλο και εκνευρισμό στην Τρόικα. Ωστόσο, αναγνώρισε το γεγονός ότι οι μεταρρυθμίσεις που έχουν γίνει μέχρι σήμερα και οι αλλαγές που φέρνει ο νέος κώδικας πολιτικής δικονομίας έχουν αποτέλεσμα. Οι εκπρόσωποι των δανειστών πιέζουν για εξοδικαστική επίλυση των διαφορών, ώστε να μην υπάρχει το έμφραγμα στα δικαστήρια. Σε απαράδεκτη κατάσταση βρίσκονται τα δύο γήπεδα μπάσκετ στο κέντρο της πόλης του Ρεθύμνου, στην πλατεία των Τεσσάρων Μαρτύρων. Οι αθλητικοί αυτοί χώροι εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για τους χρήστες τους και οι αρμόδιοι φορείς κρίνεται επιβεβλημένο να λάβουν όλες τις απαραίτητες πρωτοβουλίες για να βελτιώσουν την εικόνα τους. Στην πλήρη εγκατάλειψη έχουν αφαιθεί τα δύο ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ στο κέντρο του Ρεθύμνου στην πλατεία Τεσσάρων Μαρτύρων. Στο ένα από τα γήπεδα σκιά παρέχουν μόνο κάποια πανιά, ενώ το δάπεδο έχει φθαρεί με αποτέλεσμα να μπορεί κάποιος να σκοντάψει και να τραυματιστεί. Οι βρύσες έχουν καταστραφεί, όπως και τα αποδυτήρια που έχουν καταστεί σε εστία μόλυνσης. Εσείς αφήνετε τα παιδιά σας να παίζουν? Όχι. Μου έχει χτυπήσει προχτές και δεν... Τι ας πω. Εκεί όχι, δεν προπονούμαστε τώρα, πιο παλιά προπονούμασταν. Εντάξει, είναι ωραίο να υπάρχουν γήπεδα για να μπορούμε να παίζουμε. Και δυστυχώς εδώ στο Ρέθυμνο δεν έχουμε και πάρα πολλά. Συνήθως εκεί υπάρχει πολλοί κόσμος, είναι γεμάτα. Κάποια χρειάζονται κάποιες διορθώσεις, αλλά είναι σχετικά σε μια καλή κατάσταση. Μπορούμε να παίζουμε. Ίσως θα έπρεπε τουλάχιστον, άντε και καλά ότι υπάρχει, τουλάχιστον να είναι λίγο πιο περιποιημένο για τα παιδιά, έτσι. Το ακόμα χειρότερο είναι ότι τον σκουπιδότοπο των ανοιχτών γηπέδων χωρίζει μόλις ένα στίχος από τον παρακείμενο δημοτικό επίσης παιδικό σταθμό. Θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο, ειδικά όταν υπάρχει παιδικό σταθμός δίπλα, δηλαδή αν είναι δυνατόν. Σίγουρα η δική μας γνώμη είναι αρκετή σε αυτό, αλλά ο Δήμος πιστεύω πως πρέπει να μεριμνήσει, η πόλη, η κοινότητα. Τώρα οι πολίτες τι θα πούν, ο καθένας μπορεί να πει τη δική του άποψη. Εσείς θα αφήνατε παιδάκια να παίξουν εδώ, με αυτές τις συνθήκες? Δύσκολα. Θέλει φοβερή προσοχή για να αφήσει τα παιδιά. Θέλει φοβερή προσοχή, γιατί υπάρχει και η νοοτροπία της Κρήτης που τρέχουν πάρα πολύ εδώ πέρα, πίνουν όλα αυτά και θα έχεις ρίσκο να αφήσεις το παιδί σου, ας πούμε, ελεύθερα να παίξει εδώ. Πόσο μάλλον να υπάρχει και να... εδώ μια μπασκέτα να παίζουν τα παιδιά, που υπάρχει καπάκι είναι και το πάρκινγκ, οπότε μπορεί να γίνει το οτιδήποτε. Δεν χρειάζονται πολλά χρήματα για την αποκατάσταση των υποδομών, ωστόσο είναι αναγκαίες οι παρεμβάσεις, καθώς αυτές οι εγκαταστάσεις χρησιμοποιούνται τόσο από ερασιτέχνες αθλητές, όσο και από σωματεία, ακόμα και από μαθητές σχολείων. Όχι. Αυτά νομίζω ανήκουν, δηλαδή το σχολείο που είναι εκεί μπορεί να κάνει γυμναστική, αλλά δεν έχουν αποδυτήρια εκεί πέρα. Θα άθλια. Να σας πω την αλήθεια, θα άθλια, αλλά τι να κάνουμε τώρα. Τι να κάνουμε, τα πράγματα είναι δύσκολα, άλλωστε είναι και η κρίση λένε. Και όσο θα είναι αυτοί, δεν θα φτιάξουν τίποτα. Νέο κύμα επιχειρήσεων ξεκίνησε το Ισραήλ στη λωρίδα της Γάζας, απαντώντας στις ρουκέτες που έριξε χθες η Χαμάς, αγνοώντας το αίτημα να τηρηθεί ανθρωπιστική εκεχηρία στην περιοχή. Τρεις Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν λίγη ώρα μετά την επανέναρξη των επιχειρήσεων του Ισραηλινού στρατού στον Παλαιστινιακό θύλακα. Μωρά παιδιά πίσω από τα κάγκελα, κουλουριασμένα σε στραπατσαρισμένα κρεβάτια κλινικών. Για κάποια από αυτά, για τα περισσότερα, νεκροκρέβατα. Δεν αντιδρούν από το σοκ των βομβαρδισμών, ούτε στις επώδυνες επεμβάσεις των γιατρών, ούτε στα αναφιλητά των μανάδων, λες και έχουν παραιτηθεί από τη ζωή. Στα νοσοκομεία ξέσπασε κοσμοπλημμύρα από ανήλικους τραυματίες.
Οι αντοχές τους πλέον για περίθαλψη, οριακές, αν όχι ανύπαρκτες. Οι γιατροί έσωσαν βρέφος από τα σωθικά 26χρονης που πέθανε στη γέννα τραυματισμένη από οβίδα. Αυτό το παιδί θαύμα, όπως το αποκάλεσαν, θα επιβιώσει. Η αγωνία είναι για πόσο ακόμα. أطفال تمزق بأي ذنب هذا هو الطفل بضرب صاروخ إسرائيل هو الطفل بيحمل صاروخ وبقاوم دول أطفال بأي ذنب بقتله. Στις ώρες της ανακοχής που είχαν απαιτήσει τα Ηνωμένα Έθνη, όσοι χαρακαμένοι επέστρεψαν στα σπαραλιασμένα σπίτια τους, δεν κατάφεραν να πνίξουν τις κραυγές και τις κατάρες τους για τον Ισραηλινό στρατό. Η γυναίκα αυτή μπαίνει στο δωμάτιο του παιδιού της και όταν το αντικρίζει ρημαγμένο και ρυπωμένο, αφήνεται στο ξέσπασμα οργής και μίσους για εκείνους που το ισοπαίδωσαν. Σπίτι το σπίτι, γειτονιά τη γειτονιά, επαναλαμβάνεται ο αποτροπιασμός για την κατάτια του σπιτιού που δεν υπάρχει και για το ξεκλείρισμα της οικογένειας που ίσως έχει χαθεί και αυτή στα χαλάσματα. Την ίδια την ώρα της ανακοχής, ο Ισραηλινός στρατός αντιπαραθέτει ντοκουμέντα για να ξεμπροστιάσει οτιδήποτε αποκαλεί προβοκάτσια της Χαμάς. Κινηματογραφεί τις κατεδαφίσεις κτηρίων που κρύβουν γιάφκες. Κτίρια σπαρμένα μέσα σε φτωχογειτονιές, πλάι σε σχολεία και φέρνει την κάμερα σε σπίτια που έχουν παγιδευτεί με εκρηκτικά για να αποδείξει ότι ακόμα και κοτέτσια κρύβουν όρμους και οβίδες. Σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις αλλά και στο Τελαβίβ, πλήθος κόσμου διαδήλωσε κατά των Ισραηλινών βομβαρδισμών. Συνεχίζουμε το δελτίο μας. Χωρίς αποτέλεσμα είναι οι έρευνες για τον εντοπισμό του 64χρονου Γιάννη Πολιουδάκη, τα ίχνη του οποίου έχουν χαθεί από τις 13 Ιουλίου από τις Βουκολιές Χανίων. Για τον εντοπισμό του 64χρονου έχει σημάνει Silver Alert και αν γνωρίζετε κάτι, επικοινωνήστε με τη γραμμή ζωής όλο το 24ωρο στην Εθνική Γραμμή SOS 1065 ή με την αστυνομία. Τώρα, μία ακόμη πτυχή των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης παρουσιάζεται στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Η δύσκολη οικονομική συγκυρία, η υψηλή φορολογία, οι περικοπές των επιδομάτων αλλά και η διαθεσιμότητα στο δημόσιο τομέα είναι κάποιοι από τους λόγους που οθούν πολλά ζευγάρια να προσφύγουν στη λύση του συνενετικού διαζυγίου προκειμένου να γλιτώσουν από τα δεσμά του οικονομικού αδιεξόδου. Ένα νέο είδος διαζυγίου εφευρέθηκε στην Ελλάδα της οικονομικής ανέχειας και έχει κάνει αισθητή την παρουσία του και στο Ρέθυμνο. Πρόκειται για το φορολογικό διαζύγιο. Παντρεμένα ζευγάρια αποφασίζουν να χωρίσουν τους δρόμους τους εικονικά για να γλιτώσουν δυσβάσταχτα οικονομικά βάρη. Υψηλή φορολογία, περικοπές επιδομάτων και διαθεσιμότητα στο δημόσιο οδηγούν στα φορολογικά διαζύγια σε μια ίστατη προσπάθεια να διασωθούν εισοδήματα, καταθέσεις και ακίνητη περιουσία. Αυτό είναι πραγματικά ένα καλό λόγο για να χωρίσεις. Εγώ δεν θα το έκανα. Προκειμένου να γλιτώσω κάποια χρήματα από αυτά που μου κλέβει η εφορία. Θεωρώ ότι με κλέβει η εφορία. Πιστεύω ότι δεν είναι σωστό, αλλά σε αυτό το στάδιο που έχουμε βρεθεί, μάλλον για κάποιους είναι αναγκαίο κακό. Δυστυχώς είναι πολύ άσχημο. Μέχρι πρότινος αρκούσε μια απλή αίτηση διαζυγίου για να αποδεσμευθεί κάποιο ζευγάρι από τον οικονομικό βραχνά. Ωστόσο πλέον ειδικά για την εφορία απαιτείται απόφαση διαζυγίου, μη δίνοντας άλλη επιλογή στα ζευγάρια από τον εικονικό χωρισμό. Δεν είναι σωστό. Ο κόσμος ορίζεται και ψάχνει να βρει λύσεις. Είναι δραματικό, ούτε συζήτηση. Αυτό δεν το ξέρω, αλλά ο κόσμος έχει έρθει στο απροχώρητο και ό,τι μπορεί κάνει δεν επιζήσει. Ενδεικτικό είναι ότι τα τελευταία χρόνια ο αριθμός των διαζυγίων στο Ρέθυμνο έχει διπλασιαστεί, ενώ τόσο η θρησκευτική όσο και η πολιτική γάμη μειώνονται αργά αλλά σταθερά τα τελευταία 3 χρόνια. Ντροπή. Όχι, δεν είναι σωστό. Κάτι άλλο πρέπει να γίνει, όχι να παίρνω διαζύγιο. Τώρα και ο κόσμος δεν μπορεί να συμβιώσει. Είναι δύσκολη συμβίωση. Λόγω οικονομικής δεν ξέρω ότι η εποχή είναι. Όλα συντελούν. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με την πορεία των ερευνών για τον εντοπισμό του 64χρονου Γιάννη Πολιουδάκη από τις Βουκολιές. Άκαρπες παραμένουν μέχρι στιγμής οι έρευνες για τον εντοπισμό του 64χρονου Ιωάννη Πολιουδάκη, ο οποίος εξαφανίστηκε από το χωράφι του στις Βουκολιές στις 23 Ιουλίου.
Το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, αστυνομικές αρχές, εθελοντές αμαρίτες, εθελοντές του Δήμου αλλά και κάτοικοι της περιοχής συνδράμουν στην επιχείρηση. Δυστυχώς μέχρι και αυτή την ώρα δεν έχουμε κάποιο αποτέλεσμα. Αυτό που πρέπει να επισημάνω εγώ είναι ότι ερχόμενοι στο συγκεκριμένο σημείο και παίρνοντας τις πληροφορίες, περισσότερο προσπαθήσαμε να δούμε και εμείς και σε συνεργασία πάντα με την αστυνομική διεύθυνση ποιες ήταν οι περιοχές που πήγαινε ο συγκεκριμένος κάτοικος, μπας και βοηθηθούμε στις έρευνες. Οι έρευνες έχουν εξαπλωθεί σε ακτίνα 3 περίπου χιλιομέτρων, όμως ο εντοπισμός του ηλικιωμένου άνδρα είναι αρκετά δύσκολος, καθώς διενεργείται σε δύσβατη περιοχή. Σε όλα τα φαράγγια, θα έλεγα, της περιοχής, σε μονοπάτια, σε δύσβατα σημεία, και το επισημαίνω αυτό παρά τις αντίξωες συνθήκες που έχουμε, υπερβολική θερμοκρασία σήμερα, όπου υπήρχε υποψία ότι μπορεί να είχε πάει, μπορεί να είχε περπατήσει, μπορεί να είχε μήπως συνέβη κάτι το παθολογικό ή κάποιο άλλο πρόβλημα, δυστυχώς δεν υπήρξε κάποια εξέλιξη. Οι συγγενείς του εξαφανιστέντος απευθύνουν έκκληση σε όποιον μπορεί να δώσει πληροφορίες να επικοινωνήσει με τις αστυνομικές αρχές ή τη γραμμή ζωής στο τηλέφωνο του Silver Alert 1065. Επιμνημόσυνη δέηση στη μνήμη των πεσόντων καταδρομέων και αεροπόρων στις επιχειρήσεις της Κύπρου το 1974 τελέστηκε το πρωί στην 1η Μάλ στο Μάλεμε. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν εκπρόσωποι φορέων και πλήθος κόσμου. Σάββατο 20 Ιουλίου 1974, ώρα 5 το πρωί, ο τουρκικός στρατός εισβάλλει στην Κύπρο με την κωδική ονομασία Ατίλα 1. Από την πρώτη μοίρα αλεξιπτωτιστών στο Μάλεμε μεταβαίνουν στο μαρτυρικό νησί Έλληνες καταδρομής οι οποίοι έπεσαν μαχόμενοι. Το πρωί τελέστη στο στρατόπεδο Αποστολάκη επιμνημόσυνη δέηση με αφορμή την συμπλήρωση 40 χρόνων από την εισβολή. Εν τόπο φωτεινό, εν τόπο κλωερό, εν τόπο αναψύξεως, ένθεν απέδρα πάσα οδύνη λύθηκε στον αγμό. Ακολούθησε προσκλητήριο πεσόντων. Εκπρόσωποι των ελληνικών πολιτικών, στρατιωτικών και κυπριακών αρχών κατέθεσαν στεφάνι στο μνημείο των νεκρών. Το παρόν έδωσαν ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού καθώς και ο αρχηγός της πολεμικής αεροπορίας. Λοχαγός καταδρομών Σαμχυράνης Δημήτριος, αντιπασπιστής καταδρομών Καπροχωριανός Νικόλαος, αντιπασπιστής καταδρομών Λιλιβάκης Στέφανος, αντιπασπιστής καταδρομών Σάκωνας Ευάγγελος, αντιπασπιστής καταδρομών Χριστόπουλος Αθανάσιος. Απόντες, έπεσαν υπερπίστεως και πατρίδος. Ήρθαμε για να τους τιμήσουμε, τους κρατάμε πάντοτε μέσα στην καρδιά μας και στην ψυχή μας και στο μυαλό μας, και όσο είμαστε εν ενεργεία αλλά και εν αποστρατεία αργότερα θα ερχόμαστε να τους θυμάμαι. Το παράδειγμά τους μας φωτίζει όλους και πιστεύω ότι σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες που ζούμε παίρνουμε πραγματικά ένα μήνυμα από αυτούς για να συνεχίσουμε με δύναμη, με θέληση την προσπάθεια για την ανοικοδόμηση της πατρίδας μας. Τόσο οι αλεξιπτωτιστές που πολέμησαν στη Μεγαλόνησο το 1974, όσο και οι συγγενείς των θυμάτων, δεν ξεχνούν τα όσα έζησαν. Η επιχείρηση αποτελείται από 15 αεροπλάνα τύπου Νοράτλας. 13 πήγαν κάτω, ένα έπεσε, δύο χτυπήθηκαν, ακόμα δεν μπόρεσαν να σηκωθούν και τα δύο άλλαξαν πορεία. Ήταν 2-3 μέρες μια περιδία το παιδί. Και την προηγούμενη εβδομάδα τα είχαν γκρεμίσει στο Ηράκλειο. Ναι, και τα σηκώσαν από το κρεβάτι γιατί δεν συμπληρωνόταν το ελικόπτερο και τα βάλαν και τα πήγανε στο σφαγείο. Μπορεί να πέρασαν 40 χρόνια, όμως σύμφωνα με τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού, η επίλυση του Κυπριακού είναι πάντα στην επικαιρότητα. Η ελληνική πολιτεία επιδεικνύει έμπρακτα το ενδιαφέρον της. Δεν πρόκειται να σταματήσουμε παρά μόνο εάν επιληθεί. Απλούστατα αυτή τη στιγμή οι ενέργειες βρίσκονται σε διπλωματικό επίπεδο. Πάνω από 20.000 ανασφάλιστα οχήματα κυκλοφορούν στους δρόμους της Κρήτης. Την ίδια ώρα, ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δείχνουν οι κάτοχοι οχημάτων, καθώς ο νέος νόμος προβλέπει πλέον πρώτα την καταβολή του κομίστρου της ασφάλειας και μετά την έκδοση του ασφαλιστηρίου συμβολέου. Σε 25.000 υπολογίζονται πλέον τα ανασφάλιστα οχήματα σε επίπεδο Κρήτης. Εδώ και ένα μήνα ισχύει ο νέος νόμος, που ορίζει ότι ένα αυτοκίνητο, από τη στιγμή που πληρώσει ο ιδιοκτήτης τα ασφάλιστρα, τότε και μόνο είναι ασφαλισμένο.
πάβει πλέον να ισχύει ο ένας μήνας μετά τη λήξη του ασφαλιστήριου συμβολέου. Ο καινούριος νόμος, ο οποίος σημαίνει ότι πληρώνω και ασφαλίζομαι ή απλήρωτο συμβόλαιο, ανασφάλιστο όχημα. Αυτός είναι ο καινούριος κανόνας, αυτά ισχύουν πλέον στην ασφαλιστική αγορά. Είναι μια διαδικασία η οποία, θα έλεγα, βάζει σε δυσκολίες οικονομικές τον κόσμο σε μια δύσκολη εποχή. Από την άλλη πλευρά όμως η μείωση, η εξαιρετική μείωση των ασφαλίστρων που φτάνει και το 30% τον τελευταίο χρόνο από τη μια πλευρά, αλλά και από την άλλη πλευρά η ανάγκη να αποζημιώσεις κάποιον όταν επέλθει ο κίνδυνος ή όταν τον ζημιώσεις, και σε μια εποχή που δεν υπάρχει άλλη οικονομική δυνατότητα ή άλλος φορέας να αποζημιώνει πέρα από την ασφάλισή μας, νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο σιγά σιγά έχει αρχίσει και φαίνεται ότι προχωρεί στο να διορθωθεί. Από τη στιγμή που λύγει ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο, τότε το όχημα ορίζεται αμέσως ως ανασφάλιστο. Σύμφωνα με το νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας, το πρόστιμο σε περίπτωση ενός ανασφάλιστου γιοταχή αυτοκινήτου είναι 500 ευρώ, ενώ για μία ανασφάλιστη μοτοσυκλέτα είναι 250 ευρώ. Ενώ υπάρχει και στις δύο περιπτώσεις αφαίρεση διπλώματος για τον ιδιοκτήτη του οχήματος, που φτάνει μέχρι και τους 6 μήνες. Υπάρχει ένας πολύ μεγάλος αριθμός, αυτή την ώρα είναι πάνω από 25.000 τα ανασφάλιστα οχήματα στο νησί μας και δημιουργείται ένα σοβαρό θέμα. Εγώ θα έλεγα να απευθυνθούν στον ασφαλιστικό της διαμεσολαβητή όλοι οι πολίτες που έχουν οχήματα, να αναζητήσουν την καλύτερη δυνατή λύση. Υπάρχουν δυνατότητες, υπάρχουν προτάσεις. Εκείνο που δεν πρέπει να κάνει κάποιος είναι να οδηγεί ανασφάλιστο το όχημά του. Είναι προτιμότερο να το αφήσει, να πάει με δημόσιο μέσο μεταφοράς, να πάει με ένα άλλο όχημα, με του φίλου του ή οτιδήποτε άλλο. Μην μπει στη διαδικασία να ζημιώσει κάποιον χωρίς προφανώς να το θέλει, αλλά και χωρίς να μπορεί να τον αποκαταστήσει. Και από την άλλη πλευρά, μην μπει στη διαδικασία να τιμωρήσει βαριά την οικογένειά του, γιατί συμβαίνουν πράγματα τα οποία οικονομικά είναι δυσβάσταχτα εξαιτίας του ανασφάλιστου. Παρά τις νέες ευνοϊκές ρυθμίσεις σε ό,τι αφορά τις οφειλές των επαγγελματών βιοτεχνών και εμπόρων στον ασφαλιστικό τους φορέα, ο κλάδος στενάζει, καθώς δεν είναι λίγες οι επιχειρήσεις που απειλούνται με λουκέτο. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ρεθύμνου, Κοσμάς Περπυράκης, απευθύνει έκκληση για αποποινικοποίηση των οφειλών στον ΟΑΕ. Ούτε τα πρόσφατα ευνοϊκά μέτρα για την εξόφληση των οφειλών των επαγγελματοβιοτεχνών και εμπόρων προς τον ασφαλιστικό τους φορέα μπόρεσαν να αλλάξουν θετικά και σημαντικά την κατάσταση, με τον πρόεδρο του ΟΕΔΕ Ρεθύμνου να θεωρεί ότι απαιτείται πιο δραστική παρέμβαση. Δυστυχώς η κατάσταση εξακολουθεί να παραμένει απλησίαστη για τον επαγγελματία. Οι ρυθμίσεις ακόμα αυτές που έχουν γίνει, αύξηση των 38 δόσεων να φτάσει περίπου στις 75 δόσεις και η μείωση των προστίμων και των προσαυξήσεων, δεν φέρνει αποτέλεσμα. Το έχουμε πει επανειλημμένως και θα το φωνάζουμε, ότι ο επαγγελματίας, ο οποίος χρωστάει 2 και 3 χρόνια στον ΟΑΕ, δεν μπορεί να δίνει επιπλέον 2.000 κάθε δίμηνο εισφορές για να αξιοφλήσει αυτά τα έξοδα. Οι επαγγελματοβιοτέχνες και έμποροι ζητούν μέτρα για τη σωτηρία του κλάδου και την εξυγίανση του ΟΑΕ, αμφιβάλλουν ωστόσο για το αν η Τρόικα θα δώσει το πράσινο φως στην κυβέρνηση. Θα πρέπει να γίνει ένα πάγωμα, όπως το λέμε, όλων των ληξιπρόθεσμων οφειλών, ούτως ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε μια νέα αρχή, ο επαγγελματίας να πληρώνει κανονικά τον ασφαλιστικό του φορέα και στο τέλος, το επαναλαμβάνω, στο τέλος, είτε αυτή να μεταφραστεί σε συντάξιμα χρόνια, δηλαδή περισσότερη υπηρεσία να προσφέρει, είτε να πληρώσει στο τέλος αυτά που χρωστάει για να πάρει τη σύνταξή του κανονικά. Αυτή είναι η πρόταση που έχουμε να κάνουμε εμείς σαν επαγγελματικός φορέας. Θέλουμε να στηριχθεί και να αποφασιστεί και από το κράτος και βασικά από την Τρόικα, γιατί είναι ο μόνος τρόπος για να μπορέσει να εξακολουθεί να είναι και ασφαλισμένος ο κάθε επαγγελματίας και ο οργανισμός να εξυγιανθεί. Ιδάλλως θα διαλύσει ο ΟΑΕ, θα επέρθει η πτώχευση στον οργανισμό. Κορυφή του παγόβουνου αποτελούν οι ποινικές ευθύνες που φέρουν οι οφειλέτες του ΟΑΕ. Δυστυχώς, πέρα από τις εξαγγελίες των περαιτέρω δόσεων που είπανε και τις αλαφρύσεις μειώσεις των προστίμων, δεν έχει φύγει η ποινικοποίηση των οφειλετών. Αυτό σημαίνει ότι εξακολουθείς την όποια ρύθμιση να βάζεις ουσιαστικά υποθήκη τα περιουσιακά σου στοιχεία, σημαίνει ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί το κράτος να σε βάλει στη φυλακή για τον ασφαλιστικό σου φορέα.
με τέτοιες δαμόκλειες σπάθεις πάνω από το κεφάλι μας, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε επαγγελματίες. Θα πρέπει να δοθεί τέλος πάντων μια λύση. Στα ευχάριστα της επικαιρότητας, το ταξιδιωτικό website TripAdvisor ανακοίνωσε τη λίστα του με τις καλύτερες παραλίες της χώρας μας. Οι χρήστες κλήθηκαν να ψηφίσουν τις ιδανικότερες ακτές και ανέδειξαν την παραλία του Ελαφωνησίου στα Χανιά ως την 17η καλύτερη παραλία στον παγκόσμιο χάρτη και ως την 5η καλύτερη στην Ευρώπη. Το Ελαφωνήσι και ο Μπάλος βρίσκονται στην κορυφή των προτιμήσεων των ξένων επισκεπτών στην Ελλάδα, όπως αναδεικνύει η καθιερωμένη ετήσια ψηφοφορία της ταξιδιωτικής ιστοσελίδας TripAdvisor για τις 10 καλύτερες ελληνικές παραλίες. Από τις 10 παραλίες, οι 3 είναι της Κρήτης. Ελληνικό καλοκαίρι, όνειρο ζωής για εκατομμύρια ανθρώπους σε ολόκληρο τον κόσμο να απολαύσουν τον ήλιο και κυρίως τις μαγευτικές παραλίες των νησιών μας. Οι περισσότεροι τουρίστες έχουν πάρει μια μικρή γεύση από τις ομορφιές της Ελλάδας, σερφάροντας το διαδίκτυο. Στην κορυφή λοιπόν της κατάταξης της ψηφοφορίας του TripAdvisor, το φημισμένο Ελαφωνήσι. We're going to Chania and the whole western side of Crete. So we're going down the Samaria Gorge and we'll go to Knossos and probably go to Santorini on a day trip and swim. Νούμερο 2 επιλογή στην ψηφοφορία, η παραλία Μπάλος που μαγνητίζει όσους την επισκέπτονται. Οι ομορφιές του τοπίου και το χρώμα των νερών δεν μπορούν να αφήσουν ασυγκίνητο κανέναν, ούτε καν τους Βραζιλιάνους που ξέρουν από Κόπα Καμπάνα. You have beautiful beaches, especially in Crete. I really enjoyed the beaches there. Your favorite beach in Crete? Balos Beach. Τρίτη δημοφιλέστερη παραλία στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό, η παραλία Άγιος Παύλος στη Ρόδο. Δεν είναι βέβαια η μοναδική ομορφιά του νησιού, που και αυτό έχει φανατικούς θαυμαστές. Στην τέταρτη θέση της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, οι τουρίστες ψήφισαν Παλαιοκαστρίτσα στην Κέρκυρα. Τέτοιο τοπίο δεν μπορεί να αφήσει κανέναν ασυγκίνητο. Ακόμα και ο Βυθός είναι μαγευτικός. Το Ιόνιο παραμένει στις 5 πρώτες θέσεις και οι εγκρεμνοί στη Λευκάδα κλείνουν την πρώτη πεντάδα. Και από τη Λευκάδα στη Ζάκυνθο και στο Πασίγνωστο Ναυάγιο. Κάποιοι τολμηροί δεν διστάζουν να κάνουν και extreme sports, διαφημίζοντας παράλληλα σε όλο τον κόσμο τις ομορφιές της παραλίας. Ο Μύρτος στην Κεφαλονιά, που κατετάγει στην 7η θέση των παραλίων, έχει τους δικούς του φανατικούς θαυμαστές και η θέα από ψηλά είναι σίγουρα ένα από τα πλέον πολύ φωτογραφημένα τοπία. Για την 8η θέση, επιστροφή στη Λευκάδα, Πόρτο Κατσίκι, μια παραλία που εντυπωσιάζει με την πρώτη ματιά και το κολύμπι εκεί αποτελεί για τον κάθε επισκέπτη ξεχωριστή εμπειρία. Οι θαυμαστές της Κρήτης χαρίζουν στην Σταλίδα την 9η θέση στην ψηφοφορία. Η δεκάδα κλείνει με την Περίσα στη Σαντορίνη, μια παραλία που σίγουρα επισκέπτεται όποιος πηγαίνει στο ατμοσφαιρικό νησί. Από τις αγαπημένες παραλίες όπως ψηφίστηκαν σε αυτή την ιστοσελίδα, λείπουν πολλές και ιδιαίτερες, όπως για παράδειγμα των Κυκλάδων, των Σποράδων, ακόμα και της Ηπειρωτικής χώρας. Όμως οι επισκέπτες που επιλέγουν την Ελλάδα θεωρείται βέβαιο ότι φεύγοντας θα έχουν γνωρίσει περισσότερες παραλίες από όσες είδαν σε μία ηλεκτρονική σελίδα. Φρένο στην ανεξέλεγκτη υπερβόσκηση ζητούν με επιστολή τους οι πολιτιστικοί σύλλογοι των Δήμων Ιεράπετρας και Σιτίας. Όπως επισημαίνουν, η υπερβόσκηση θέτει σε άμεσο κίνδυνο τη χλωρίδα της περιοχής στον ορεινό όγκο της Θρυπτής. Τη λήψη μέτρων ώστε να σταματήσει η ανεξέλεγκτη υπερβόσκηση που θέτει σε κίνδυνο τη χλωρίδα και την πανίδα της περιοχής στον ορεινό όγκο Θρυπτής, ζήτησαν μέσω ανοιχτής επιστολής οι πολιτιστικοί σύλλογοι του Δήμου Ιεράπετρας και Σιτίας. Όπως επισημαίνουν στην επιστολή τους οι πολιτιστικοί σύλλογοι, στις παραπάνω περιοχές συγκεκριμένοι μεγαλοκτηνοτρόφοι υπό την ανοχή των αρχών καταπατούν και καταστρέφουν ιδιοκτησίες, περιφράσουν ξένες εκτάσεις, καταστρέφουν τις ξερολιφιές, ερημώνουν προς ιδίου οικονομικό όφελο στον τόπο. Οι αρμόδιοι κατά παράβαση των νόμων όχι μόνο ανανέχονται την κατάσταση αυτή, αλλά και κοφεύουν σε συνεχείς εκκλήσεις των κατοίκων για εμπέδωση της νομιμότητας. Το αποτέλεσμα είναι η χλωρίδα και η πανίδα της περιοχής που χάρη σε αυτές μεγάλο μέρος της έχει χαρακτηριστεί ως Natura 2000 από τις Εθνικές και Κοινοτικές Αρχές, να είναι σε μεγάλο βαθμό κατεστραμμένο από τη συνεχιζόμενη από 30ετίας ανεξέλεκτη βόσκηση σε αντίθεση με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία για τήρηση των κανόνων ορθής γεωργικής πρακτικής και προστασίας του περιβάλλοντος. Επιπρόσθετα, οι κάτοικοι υπό το βάρος συνεχών πιέσεων, απειλών και βιοπραγιών έχουν στην ουσία εκτοπιστεί από τις περιουσίες τους με συνέπεια κάθε άλλη δραστηριότητα, γεωργία, μελισσοκομεία, τουρισμός, να είναι αδύνατο να αναπτυχθεί.
Οι κάτοικοι της περιοχής, αγανακτισμένοι για τη φυσική καταστροφή που υπέστη η περιοχή, ζητούν να μπει ένα τέλος στην υπερβόσκηση. Καταγγελίες κάνουμε, καταγγελίες οι οποίες όμως, επειδή είναι μικροποσά, γιατί ο αγροφύλακας τα βάζει μικροποσά, παραγράφω. Το έμαθα προχθές από την αστυνομία ότι υπάρχουν αγροφυλάκοι. 4 χρόνια δεν υπήρχαν. Η υπερβόσκηση, οι καταπατήσεις αλλά και οι εκβιασμοί είναι ένα φαινόμενο που συναντάται σε πολλές περιοχές της Κρήτης. Σε όλα τα χωριά έχει καταστρέψει όλο τον νομό Λασιθίου. Και κανείς δεν δίνει σημασία. Μα κανείς. Αδιαφορία τελείως. Έχουν καταστρέψει τα πάντα. Εδώ υπήρχαν καρυδιές, σιτσές, χιλιάδες κοστάνια. Όλη η έκταση μέχρι να κατέβηκαν. Υπήρχαν βότανα, υπήρχαν ορισμένα πράγματα τα οποία με την υπερβόσκηση τα έχουν ρημάξει. Οι περιουσίες έχουν ρημάξει. Ξένους αρχαιολόγους, οι οποίοι επέλεξαν να έρθουν στα Χανιά και να κάνουν ανασκαφές, τίμησε το απόγευμα του Σαββάτου η Ιστορική Λαογραφική Εταιρεία Κρήτης. Η εκδήλωση έγινε στα γραφεία της ΙΛΑΕΚ. Θαυμάζουν τον ελληνικό πολιτισμό, την ιστορία αλλά και την Κρήτη. Ο λόγος για τους αρχαιολόγους που, αν και δεν είναι Έλληνες, επέλεξαν τα Χανιά για να δουλέψουν και να κάνουν τις ανασκαφές τους. Τους αφανείς αυτούς επιστήμονες τίμησε σε μια σεμνή τελετή η Ιστορική, Λαογραφική και Αρχαιολογική Εταιρεία Κρήτης. Κάποιοι άνθρωποι που ζουν ανάμεσά μας μπορεί να μην είναι γνωστοί και θέλουμε να γίνουν γνωστοί στο ευρύτερο κοινό των Χανίων. Επισκέφθηκαν την Κρήτη ως φοιτητές την δεκαετία του 60 και του 70. Παρέμειναν στο νησί προσφέροντας παράλληλα τις γνώσεις τους, ενώ συνέβαλαν στην ανάδειξη νέων αρχαιολογικών ευρημάτων. Τώρα αρχίσαμε 7 Αύγουστο πάλι ανασκαφές εδώ στο πάροδο Σκανεβάρο, που έχουμε ακόμα ένα κομμάτι από ένα σπίτι που βρήκαμε 1990 πινακίδες με κεραμικής βίτας, και αυτό είναι από τα πιο σημαντικά ευρήματα στα Χανιά από το Μινωικό εποχή. Οι ανασκαφές έχουν πάρει πολλά χρόνια, έχει διαμορφωθεί ένας χώρος επισκέψιμος σήμερα στην Οδό Κανεβάρο, είναι η λεγόμενη η γνωστή ελληνοσοδική ανασκαφή, είναι ένα σημαντικό κομμάτι της Μινωικής Κηδονίας. Αρχαία Κηδονία, Πολυρήνια, Φαλάσσαρνα, Γόρτινα, Φεστός, Κνωσό, Ζάκρος και άλλες πόλεις αποτελούν για τους αρχαιολόγους πόλο έλξης και εξερεύνησης. Έκανα επιφανειακές έρευνες και περπάτησα τώρα στο Ακροτήρι, στα Σφακιά, σε όλη την Κρήτη έχω περπατήσω και ψάχνω για αρχαία. Είναι το πρώτο στην Ευρώπη, το πρώτο μεγάλο πολιτισμός και μου αρέσει πάρα πολύ, είμαι impressed. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, η ενημέρωσή σας ολοκληρώθηκε. Όλα τα νέα της επικαιρότητας καθώς και τις ενημερωτικές και ψυχαγωγικές εκπομπές του σταθμού μας μπορείτε να παρακολουθείτε και στο site μας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kidon.gr. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλή σας νύχτα.